στην ιστορία ενός ανθρώπου, ενός λαού, μιας κοινωνίας, που ξεχωρίζουν σαν μοναχική ανθή μέσα σε έναν κάμπο με στάχια. Και πρέπει να ψάξεις μέσα σε σεντούκια, βιβλία, στα βλάκια της μνήμης για να τα αναδείξεις. Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσαμε εμείς που μπροστά σας τώρα είμαστε. Σε κάθε γειτονιά και από ένα σπίτι. Σε κάθε ράχη και ένας βράχος. Σε κάθε κατάκτηση και από ένα χνάρι, βαθύ και σίγουρο, να μαρτυρούν αυτό που μαρτυρία δεν χρειάζεται. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και επειδή περνάει από το χέρι μας θα είναι τίποτα παραπάνω αλλά και τίποτε λιγότερο από το επαναστατικό κόμμα της πρωτοπόρας τάξης. Η συνειδητή επιλογή εκατομμυρίων ανθρώπων που μέσα από τις γραμμές του και δίπλα του συγχρόνισαν για λίγα κλάσματα μέσα στην απαραντοσύνη της ανθρώπινης ιστορίας τα βήματα και τις καρδιές τους. Όμως δεν πάτησαν πάνω στο τίποτα. Από τις εξεγέρσεις των υλώτων στην αρχαία Σπάρτη, στο Σπάρτακο και τους συντρόφους του, από τους ζηλωτές της Μεσαιωνικής Θεσσαλονίκης, μέχρι τους ξεσηκωμένους κολύγους και τους προλετάριους που έχησαν μαζικά το αίμα τους κατά τις αστικές επαναστάσεις των περασμένων αιώνων. Επιβεβαίωσαν όλοι αυτοί τη βασική δύναμη που τραβάει μπροστά τα δυσκίνητα κατά τα άλλα γρανάζια της ιστορικής κίνησης στην πάλη των τάξεων. Και αυτή η νομοτέλεια που σπρώχνησε διαρκή και ανελαίτη σύγκρουση καταπιεστές και καταπιεζόμενους, ανυψωμένη πλέον από τους Μάρξ και Έγγελς σε επαναστατική θεωρία, θα δώσει στην εργατική τάξη τα απαραίτητα εργαλεία για να βγει στο ιστορικό προσκήνιο σαν τάξη για τον εαυτό της. Και έτσι, από μια κούφτα αποφασισμένους εργάτες και τις οργανώσεις τους, στην Εργατούπολη του Πειραιά, ιδρύεται το Νοέμβρη του 18 το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας. Παιδί του Οκτώβρη, εγγόνι της Παρισινής Κομμούνας, για πρώτη φορά ξεπηδά μέσα από την ελληνική κοινωνία ένα κόμμα που ανέγραψε στη σημαία του σαν σύνθημα και σαν σκοπό την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γρήγορα θα πλώσει τα κλαριά του πάνω από τις ήδη βαθιές ρίζες του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος. Τρία γράμματα ξεπροβάλλουν πλέον. Μοχλός και υπόσχεση για το μέλλον του λαού μας. Κάπα, κάπα, έψιλον. Δεν αρέσει το χτυπάνε για